Υποτονική παραμένει κίνηση στην εμπορική αγορά του Βόλου, ενώ έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και οι εκπτώσεις διανύουν την τελευταία εβδομάδα ισχύως τους με ποσοστά πάνω από 50% σε αρκετά είδη. Ωστόσο, η υφιστάμενη κατάσταση με την αξιολόγηση έχει δημιουργήσει διάχυτο προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο, ο οποίος ενώ χρειάζεται να ανανεώσει τα εμπορεύματά του για τη νέα σεζόν, βλέπει τους τζίρους να καταγράφουν απώλειες ύψους 30% σε σχέση με πέρυσι. Η αρνητική εικόνα στην αγορά συνδυάζεται με τη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους θεσμούς, που με τη σειρά της έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία του καταναλωτή. Η ψυχολογία του καταναλωτή είναι πολύ σημαντική για να βρει η αγορά το ρυθμό της. Δεν καταφέραμε να βρούμε ρυθμό, ιδιαίτερα από έναν, ερχόμαστε από έναν μήνα Ιανουάριο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ άσχημος. Ευελπιστούσαμε ότι με τις εκπτώσεις λίγο η κατάσταση θα μπορούσε να μετριαστεί, η χασούρα που έχουμε και η ρευστότητα η οποία μας λείπει. Έδειξε λίγο καλύτερα δείγματα οι πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, αλλά βέβαια αυτό δεν έχει καμία σχέση με ό,τι περιμέναμε δεδομένη της κατάστασης. Ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον θα κλείσει το θέμα της αξιολόγησης, ότι θα επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε πράγματα, καταστάσεις του 2015 και δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι καλό στον ορίζοντα. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι κατά 30%. Ο Ιανουάριος, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, ήταν ένας κακός μήνας για την αγορά, ο οποίος ξεκίνησε και με μεγάλη ζημιά λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι έμποροι δεν περιμέναν ότι μεγάλες απώλειες εξαιτίας των καιρικών φαινομένων μπορούσαν να καλυφθούν με τις εκπτώσεις. Ωστόσο, προσδοκούσαν μια αύξηση στην κίνηση των καταστημάτων το Φεβρουάριο, η οποία δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Αναμοχλεύουμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Είμαστε στον 7ο χρόνο της κρίσης και παρόλα αυτά δεν φαίνεται κάτι θετικό στον ορίζοντα. Τι μπορεί να περιμένει μια εμπορική αγορά από μια κοινωνία όπου η ανεργία είναι στα γνωστά επίπεδα και τον προηγούμενο μήνα χάσαμε 2.500 εργασίες. Και πόσες θα χαθούν ακόμα και πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν. Είδαμε και από την έρευνα που διενήργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου αλλά και η ΟΕΒΕΜ ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή είναι στο όριο στο να κλείσουν. Περιμένανε τουλάχιστον το 2017 ότι θα ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση, αλλά βέβαια από ό,τι βλέπουμε πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να προσδοκούμε πράγματα τη στιγμή που είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται και εξελίσσεται δυστυχώς αρνητικά.